Η Έδεσσα είναι πόλη της Μακεδονίας και πρωτεύουσα του νομού Πέλας. Είναι φημισμένη για τους καταράκτες της και βρίσκεται πάνω στην αρχαία Εγνατία Οδό. Η αρχαία πόλη της Έδεσσας χτίστηκε τον 4ο αιώνα π.Χ. στον Κάμπο. Τον 1ο αιώνα μετά Χριστόν, οι κάτοικοι μετακινήθηκαν προς το κοντινό ύψωμα, όπου έχτισαν τείχη και μέσα σε αυτά την πόλη τους. Η πόλη είναι χτισμένη πάνω στο δέλτα του Οδυσσέου ποταμού. Ο ποταμός σχηματίζει 12 καταράκτες. Πηγάζει από το όρος Βόρας, γνωστό και ως Καϊμακτσαλάν, βόρεια της λίμνης Βαγορίτιδας, από τις πηγές Βρυτών και νησίου, που τροφοδοτούνται από τα χιόνια του βουνού. Μέσα από κανάλια, τα νερά οδηγούνται στην πόλη, στο πάρκο των καταρακτών, από όπου άρχισε η επίσκεψή μας και ξενάγησε στην παλιά πόλη. Στο πάρκο αυτό υπάρχει πλούσια βλάστηση και υψώνονται πλατάνια ηλικίας μέχρι και 450 ετών. Από εδώ αρχίσαμε την περιήγησή μας και κατευθυνθήκαμε στο Βαρόσι, όνομα που δηλώνει την οχυρωμένη πόλη όπου σώζονται σπίτια χτισμένα σύμφωνα με την μακεδονική αρχιτεκτονική. Το Βαρόσι είναι η πρώτη συνοικία που δημιουργείται τα νεότερα χρόνια ως εξέλιξη του βυζαντινού οικισμού που αναπτύχθηκε στον χώρο της Ακροπολής και της αρχαίας πόλης. Το 1944 οι Γερμανοί έκαψαν το μεγαλύτερο μέρος της συνοικίας επειδή λόγω της θέσης της χρησιμεύε ως κέντρο των αντιστασιακών που εύκολα θα μπορούσαν να διαφύγουν στον Κάμπο. Μάλιστα, λίγες μέρες πριν την αποχώρηση των στρατευμάτων κατοχής, οι Γερμανοί, σε αντίπεινα για τον φόνο ενός στρατιώτη τους, πυρπόλησαν τη μισή συνοικία, αφήνοντας εκατοντάδες άστεγους και κατεστραμμένα κτίρια. Περάσαμε έξω από τον Ιστεροβυζαντινό Ναό της Κοιμήσεως της Θεοτόκου, που δυστυχώς ήταν κλειστός και κατευθυνθήκαμε στο Δαγωγραφικό Μουσείο, ένα όμορφο τριώραφο κτίριο του 1932. Μέσα από τα στενά δρομάτια κατευθυνθήκαμε στο ύψωμα, όπου αναντέψαμε την πεδιάδα και μετά μπήκαμε στο μήλο του νερού και των πέντε στήσεων. Ένα αναπαλαιωμένο κτίσμα μουσείου. Αρχικά ήταν αλευρόμυλος και μετέπειτα σύσσαμο. Εδώ εκτίθενται σπάνια πετρώματα και στον όροφο μάθαμε περισσότερα για τις ευεργετικές ιδιότητες του νερού, μέσα από μια ενημερωτική προβολή. Στη συνέχεια, βρεθήκαμε στον υπαίθριο Νερόμυλο. Εδώ οι κάτοικοι τα παλαιότερα χρόνια αξιοποιούσαν τη δύναμη του νερού και με τη βοήθεια του τροχού που περιστρεφόταν συνεχώς, έπλωναν τα ρούχα και τα υφάσματα, ακόμα και τα χαλιά. Όμως, ο Νερόμυλος χρησιμοποιούνταν ακόμα και για την άλωση των δημητριακών και την παραγωγή αλευρίου. Ένα άλλο διατηρημένο κτίσμα μας υποδέχτηκε μετά, το γνήσιο σιχαμοτριβείο. Μήλος των γεύσεων. Εδώ ενημερωθήκαμε για την παραγωγή, τις ιδιότητες, τη χρήση και τα ωφέλη του σισωμιού. Είδαμε τον μήλο σε λειτουργία, παρακολουθήσαμε ένα σχετικό βίντεο και μάθαμε ότι ο χαλβάς και το ταχίνι φτιάχνονται από σουσάμι. Μας κέρασαν χυμό από κεράσι και γλυκαθήκαμε με ένα σουσαμένια παστέλι.
Πριν φτάσουμε στην επόμενη στάση μας, περάσαμε από το ηλιακό ρολόι και έγινε μια μικρή επίδειξη της λειτουργίας του από την ξεναγό μας. Στο ερπετάριο ή κενιδρίο υπήρχε ποικιλία από ερπετά της ξηράς και λίγα ψάρια. Είδαμε ψάρια, χελώνες και φίδια μόνο από ξένη πανίδα και όχι ελληνικά. Απαγορεύεται η έκθεσή τους από την ελληνική πολιτεία. Η έκθεση εμπλουτίζεται και από ένα σύνολο τα ρηχευμένων πουλιών της ελληνικής ορνηθοπανίδας. Στο τέλος της όμορφης περιήγησής μας, οδηγηθήκαμε στους ονομαστούς καταράκτες της Έδεσσας, που αποδείχθηκε το πιο εντυπωσιακό μέρος της εκδρομής μας στην πόλη των νερών.